καλημέρα σας. Ναι, πράγματι είχαμε μια συνάντηση με τις παρατάξεις. Ήταν από, μετά από ένα αίτημα που είχε υποθεί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η κατάληξη ήταν μάλλον θετική και θα αποφασίσαμε ότι θα κάνουμε αυτό που γινόταν όλες τις προηγούμενες χρονιές, η μονοδρόμηση που γίνεται πάντα και κλείσιμο της παραλίας, απλώς να γίνει λίγο πιο σύντομα. Τα στενά που κλείνανε, να δώσουμε λίγο χώρο παραπάνω στα μαγαζιά που λένε ότι έχουν κάποιες απώλειες, και είπαμε και για ένα διαχωριστικό, το οποίο όλα αυτά υπόθηκαν από τη Λιμενική Επιτροπή για να συζητηθούν και να δούμε κατά πόσο είναι εφικτά ή δεν γίνονται. Το επόμενο στάδιο τώρα ποιο θα είναι από τις συζητήσεις που κάνατε? Έχουμε ξανά την Πέμπτη το πρωί ραντεβού με τις παρατάξεις εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να δούμε ορισμένες λεπτομέρειες και τεχνικά θέματα και θέματα ασφάλειας, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να κοιτάξουμε να διασφαλίσουμε και την κυκλοφορία των πεζών. Κύριε Ζάβα, πώς κανονισμένη σε αντιδράσει σε πρώτη φάση για τα διαχωριστικά, για τη μονιμότητα και κατά πόσο θα μπορούν να εξυπηρετούν τα οχήματα έκτακτης ανάγκης? Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα θέμα που το γνωρίζω και εγώ και θα το συζητήσουμε αύριο και ίσως αυτό δεν είναι εφικτό για αυτό το θέμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κύριε Ζωάνο, θα ήταν και η πρώτη μέρα λειτουργίας των καυτερίων στην παραλία. Έχουμε έτσι μια εικόνα για το πώς? Βεβαίως. Έχουμε, η εικόνα που έχουμε είναι ότι ίσως τελικά τα μαγαζιά δουλέψανε όπως έπρεπε να δουλέψουν και ορισμένα που έκαναν χρήση του SPNP ήταν ακόμα περισσότερο κερδισμένα.